θεωρώ ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους, από τους λίγους ανθρώπους σήμερα δυστυχώς θα θέλαμε να έχουμε πολλούς στον χώρο της βαθιάς γνώσης γύρω από τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλισης και παρά την νεαρά ηλικία του έχει το κουράγιο, όταν θυμάμαι οπότε ακόμα στέλεγω στη ΔΕΗ γύρω από τα ασφαλιστικά, νεαρός δικηγόρος εγώ ακόμα στην ΕΣΕ, έχει το κουράγιο να οργώνει κυριολεκτικά την Ελλάδα, να δίνει τα φώτα του, την αγωνία και την ανασφάλεια γύρω από τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα ένα σχετικά πρόσφατο βιβλίο του για τους μύθους στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, θέλω και δημόσια να πω ότι ήταν για μένα ένα χρήσιμο εγχειρίδιο στην εγγραφή του βιβλίου μου για το ασφαλιστικό δίκαιο. Σήμερα κύριος Ρωμανιάς είναι από τους βασικούς συντελεστές στο Ινστιτούτο Εργασίας, όπου από το πρώτο ξεκίνημά του είχα και εγώ την συμβολή μου για να σηκωθεί. Έλα. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να λέμε για τις ομιλητές γνώσεις του, αλλά το πιο σημαντικό θα το παρακολουθήσετε και στην δική του την προσέγγιση, είναι αυτό που βάζει και εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, προβληματισμό στον κόσμο. Σου λέει, κύριε, έχουμε αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να προβληματιστείτε και εδώ πέρα πρέπει να καθίσετε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο φίλος μου Χατζη Σοκράτης, μοιραζόμαστε και έχουμε μοιραστεί για πολλά χρόνια από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα πολλά προβλήματα, κοινέ δράσεις στον χώρο το συνδικαλιστικό, στον χώρο το εργατικό. Ο φίλος μου Χατζη Σοκράτης, πέρα από την... και χωρίς να το κάνει εγώ τα φίλια, πέρα από τη δράση του συνδικαλιστής και ως πολιτικός θέλογος των συνασπισμών, έχει και αυτό είναι που μας φέρνει ακόμα περισσότερο κοντά, έχει και μια θεωρητική προσέγγιση στα κοινωνικά προβλήματα. Αυτό που λέμε μπλούκα σχέδια, δεν ξέρω από το πάνω. Άρα, που το δημιούσε, πηγαίνοντας προς την κάλπη στις 7 του Νοέμβρη, έχω την άποψη ότι έχουμε κάπως στερεύσει ή να το πω διαφορετικά, έχουμε μεγάλα ελλείμματα διέντευξη, είναι πολύ σημαντικό. Και το πιο σημαντικό από όλα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, η ελληνική κοινωνία και η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα οδηγήθηκαν στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ένωσης, που συρρυκνώνουν το κοινωνικό κράτος, περιορίζουν τα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα και ασφαλώς σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και αυτή είναι η δική μας προσφορά.